Καλημέρα κύριε Γιωτάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμα χρονιά για την πρόσκληση. Εγώ, ακούγοντας προηγούμενους ομιλητές, σκεφτόμουν πόσο σπουδαία πράγματα μαθαίνουμε κάθε χρόνο στα συνέδρια αυτά. Και έτσι, ακούγοντας τον προηγούμενο ομιλητή, ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπε για την πανδημία και το πόσο αυξήθηκε έτσι, το στρες που όλοι βιώσαμε, αλλά τώρα το είδαμε αποτυπωμένο και γραφιστικά και σε έρευνα. Κάπως θα πάρω τη σκητάλη από αυτό, γιατί και εμείς στη γραμμή βοήθειας είδαμε μια τεράστια αύξηση σε σχέση με τις ώρες που τα παιδιά, οι έφηβοι αλλά και οι νέοι δαπανούν στο διαδίκτυο. Οπότε σήμερα θα επικεντρωθούμε κυρίως στο κομμάτι του εθισμού και κατά πόσο επηρεάζει ενδεχομένως τον εγκέφαλο και κυρίως θα μιλήσουμε για τα διαδικτυακά παιχνίδια. Λοιπόν, η γραμμή βοήθεια στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή εδρεύει στο Τμήμα Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει στην Κρήτη. Ανήκει στο πρόγραμμα Safer Internet for Kids, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αποτελείται από τρεις δράσεις. Από τη γραμμή βοήθειας που βλέπετε, απαντάμε καθημερινά στα τηλέφωνα 210-676-86, αλλά μέσω και email, και πρόσφατα κάναμε και μια προσπάθεια για live συμβουλευτική μέσω chat. Τα θέματα στα οποία ασχολούμαστε έχουν να κάνουν κυρίως με συμπεριφορές εξάρτησης, με εθισμό στα διαδικτυακά παιχνίδια και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου γονείς καλούν καθημερινά για να λάβουν συμβουλές υποστήριξη σε σχέση με το θέμα αυτό, πώς να μειώσουν τον χρόνο που έφηβος γιος ή κόρη ασχολείται στο διαδίκτυο και έχει παραμελήσει ενδεχομένως άλλες πλευρές της ζωής του, αλλά και για άλλα θέματα όπως έχουν να κάνουν με sexting, σεξουαλική παρενόχληση ή άλλα τεχνικά ζητήματα. Λοιπόν, να δούμε όμως τι από όλα αυτά είναι εθισμός, πότε είναι εθισμός και πότε όχι. Και ειδικά σε σχέση με τη θεματολογία του συγκεκριμένου συνεδρίου. Παραδοσιακά, λοιπόν, ο όρος εθισμός αναφέρεται στη χρόνια υποτροπιάζουσα διαταραχή που χαρακτηρίζεται από καταναγκαστική αναζήτηση και χρήση ουσιών παρά τις αρνητικές συνέπειες. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια, έτσι μιλάμε κυρίως για τον εθισμό από ουσίες, που βέβαια αυτός ο ορισμός αμφισβητήθηκε κατά καιρούς, ότι ήταν αρκετά περιγραφικός ή ότι μπορεί να ήταν κατά διαστήματα υποτιμητικός. Σε σχέση όμως με το διαδίκτυο και με τα διαδικτυακά παιχνίδια, όλα αυτά μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα ενός συμπεριφορικού εθισμού, όπου βέβαια δεν πρόκειται για μια καινούργια έννοια. Ήδη από το 1985 υπήρχε έτσι ένας ορισμός, μια ομπρέλα ορισμού μάλλον, ως excessive appetites που είχαν μπει κάτω από αυτήν την ομπρέλα, ο τζόγος, η υπερβολική ενασχόληση με το φαγητό ή με το σεξ. Και λίγο αργότερα μιλήσαν άλλοι επιστήμονες για τις συμπεριφορές εξάρτησης. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν ομοιότητες όμως στην εγκεφαλική απόκριση σε εθιστικά ερεθίσματα, είτε αυτά προέρχονται από χημική ουσία είτε από άλλες συμπεριφορές. Οι ομοιότητες αυτές έχουν να κάνουν κυρίως στη συνώσιση, στην πορεία του εθισμού, στην νευροβιολογία, σε διάφορες γενετικές συνιστώσεις, στη φαινομενολογία της συμπεριφοράς, δηλαδή στην ανοχή και στη στέρηση, αλλά και στην απόκριση στη θεραπεία. Η ταξινόμηση του εθισμού είναι άσχετα με το μέσο που υπάγει τη συμπεριφορά, αλλά κυρίως από τον ψυχολογικό αντίκτυπο και επίδραση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Τώρα, το 2011 προτάθηκε ένας άλλος ορισμός σε σχέση με τον συμπεριφορικό εθισμό, όπου αφορά στο εξής, στην χρόνια διαταραχή των κυκλωμάτων του εγκεφάλου που σχετίζονται με την επιβράβευση, το κίνητρο και τη μνήμη, που εκφράζεται με παθολογική αναζήτηση επιβράβευσης ή και ανακούφισης από τη χρήση ουσιών ή άλλων συμπεριφορών. Ας δούμε τώρα κάποια κριτήρια των συμπεριφορικών εθισμών, όλων των συμπεριφορικών εθισμών και όχι μόνο του διαδικτύου. Τα κριτήρια αυτά αφορούν κυρίως την εφορία, δηλαδή κανείς αισθάνεται έτσι ένα αίσθημα ικανοποίησης και ευχαρίστησης κατά την άσκηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Στην ανοχή, δηλαδή υπάρχει διαρκώς μια ανάγκη να αυξηθεί η συχνότητα της συμπεριφοράς προκειμένου να επιτευχθεί ανάλογη κατάσταση ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Δεν υπάρχει δηλαδή ταβάνι στο πόσο θα παίξω, για παράδειγμα, προκειμένου να αντλήσω έτσι, χαρά και ευχαρίστηση από το παιχνίδι το διαδικτυακό. Συμπτώματα στέρησης, ειδικά όταν υπάρχει διακοπή, ακόμα και αν υπάρχει η απότομη διακοπή, παράδειγμα κόβεται το ίντερνετ ή για κάποιο λόγο πέφτει το ρεύμα, όπου εκεί υπάρχουν κυρίως αρνητικά συμπτώματα, ακόμα και σωματική δυσφορία.
Άλλο κριτήριο αναφέρεται στην αδυναμία ελέγχου ή διακοπής της συμπεριφοράς, σε συγκρούσεις. Παρατηρούμε πάρα πολύ συχνά και η εμπειρία μας από τη γραμμή βοήθειας ότι αυτό είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παράμετρος, καθώς πολύ συχνά αναφέρονται συγκρούσεις ενδοικογενειακές, που οι γονείς τσακώνονται με τα παιδιά τους για αυτόν τον λόγο. Αλλά εδώ στα κριτήρια, εκτός από τις ενδοικογενειακές διαπροσωπικές συγκρούσεις, μπορούν να αναφέρονται και άλλες συγκρούσεις ενδοψυχικές ή συγκρούσεις με άλλες δραστηριότητες. Επίσης, φαίνεται ότι η συμπεριφορά αυτή έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή και εν γέννη στη λειτουργικότητα του ατόμου και βέβαια υπάρχει ένας υψηλός βαθμός εμπλοκής. Έτσι λοιπόν και εθισμός στο διαδίκτυο, ο τεχνολογικός εθισμός, βλέπετε ακόμα το έχουμε βάλει σε εισαγωγικά, αναφέρεται σε αυτήν την κατηγορία, συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία των συμπεριφορικών, δηλαδή μη χημικών εθισμών. Η διαταραχή τώρα του εθισμού στο διαδίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η κλινική ανάγκη προηγήθηκε της κλινικής έρευνας. Δηλαδή παρατηρήθηκαν πάρα πολλά περιστατικά σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου νέοι, παιδιά, ακόμα και νεαροί ενήλικες, αφιέρωναν πάρα πολύ χρόνο με αποτέλεσμα να διαταραχθεί όλη η λειτουργικότητά τους και έτσι, σαν επακόλουθο, χρειάστηκε να γίνει κλινική έρευνα για να μελετηθεί το φαινόμενο αυτό. Όπως είναι γνωστό, έτσι, η πρωτεργάτη της ερευνητικής προσπάθειας ήταν η Kimberly Young, όπου οδήγησε σταδιακά ήδη από το 1996 στην σταδιακή αποδοχή του όρου αυτού από την επιστημονική κοινότητα. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι δεν υπήρχαν διάφοροι προβληματισμοί, ειδικά σχετικά με την κατηγοριοποίηση. Κυρίως είχαν να κάνουν με το εάν είναι πρωτογενής διαταραχή ή συνέπεια άλλων υποκείμενων διαταραχών, κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς πολύ πολύ έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό, στη γραμμή βοήθειας, όπου πολλές φορές υπάρχει συνοσηρότητα και με άλλες έτσι, δύσκολες καταστάσεις. Είτε κάποια αγχώδη διαταραχή, είτε κάποια συναισθηματική δυσκολία. Άλλος προβληματισμός έχει να κάνει με το εάν αυτό αφορά μια ενιαία διαταραχή ή θα πρέπει να εστιαστεί η μελέτη σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, δηλαδή το διαδίκτυο είναι κάτι γενικό, έτσι δεν σημαίνει εθισμό στο διαδίκτυο, αλλά σε διάφορες δράσεις, στα παιχνίδια, στα κοινωνικά δίκτυα, στην πορνογραφία, στις καταναγκαστικές αγορές και έτσι μετά αυτό ταξινομήθηκε σε διάφορες άλλες περιοχές που έχουν να κάνουν με την δράση μας στο διαδίκτυο. Άλλος προβληματισμός ήταν αν θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ο συγκεκριμένος εθισμός στις ιδιοψυχαναγκαστικές διαταραχές ή σε άλλους συμπεριφορικούς εθισμούς όπως είναι ο παθολογικός τζόγος για παράδειγμα. Και βέβαια η ποσοτικοποίηση και σταδιοποίηση της έντασης των συναισθημάτων, καθώς αυτό διαφέρει από άτομο σε άτομο. Προσαρμογή λοιπόν από τα κριτήρια διάγνωσης του παθολογικού τζόγου του DSM-5 είναι υπό αντίστοιχη διερεύνηση. Ας δούμε κάποια κριτήρια εθισμού, όπως αυτά ορίστηκαν. Έχουν να κάνουν το πρώτο κριτήριο με την υπερανασχόληση με δραστηριότητες στο διαδίκτυο, εκδήλωση συμπτωμάτων απόσυρσης, δηλαδή άγχος, δυσφορία, ευερεθιστότητα, άνοια, όταν κανείς δεν είναι απέχει δηλαδή από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Κάποια άλλα κριτήρια, συνήθως ένα από τα παρακάτω, θα πρέπει να είναι εκδήλωση ανοχής, όπως είπαμε πριν, δηλαδή δεν υπάρχει έτσι, ένα όριο στο πόσο κανείς θα πρέπει να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για να αντλήσει χαρά και ικανοποίηση. Ή επανειλημμένη αποτυχία να ελεγχθεί, να μειωθεί ή να διακοπεί η χρήση του διαδικτύου. Συνεχιζόμενη υπέρμετρη χρήση παρά τη γνώση ύπαρξη σωματικών ή ψυχολογικών προβλημάτων που προέκυψαν ή ενισχύθηκαν από τη χρήση αυτή, από όλα ενδιαφερόντων, προγενέστερων προσφυλών ενασχολήσεων ως άμεσο αποτέλεσμα της χρήσης και πέντε χρήση ώστε να διαφυγεί ή να ανακουφιστεί από μια δυσφορική αίσθηση. Άλλα επόμενα κριτήρια αφορούν την υπέρμετρη χρήση όταν δεν εξηγείται καλύτερα από καμία άλλη διάγνωση. Η κλινικά σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας, έκπτωση στην κοινωνική, ακαδημαϊκή, εργαστηριακή, δραστηριοποίηση, απώλεια σημαντικής σχέσης, εκπαιδευτική, επαγγελματικής ευκαιρίας. Θα πάρω εδώ την ευκαιρία να πω ότι το παρατηρούμε αυτό πάρα πολύ συχνά. Ένας έφηβος, ένας νέος, ο οποίος ασχολείται πολλές ώρες με ένα παιχνίδι, σαφώς και θα δούμε μια έκπτωση στη λειτουργικότητά του σε ό,τι αφορά
Τι μαθησιακή του πορεία, είτε την ακαδημαϊκή του πορεία, αλλά ακόμα και σε σχέση με τους σημαντικούς άλλους, με την κοινωνική του ζωή. Και βέβαια, συνεχίζοντας να πούμε ότι η διάρκεια αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μήνες για να δούμε εάν όντως έτσι καλύπτει όλα, κάποια από αυτά τα κριτήρια. Τώρα, η ταξινόμηση είναι ανάλογη με τις χημικές ουσίες, κυρίως στο εάν θα είναι τυπική χρήση, δηλαδή τυπική χρήση εννοούμε όταν κανείς το χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Προβληματική χρήση, όταν η χρήση δεν εξυπηρετεί ορισμένο σκοπό, αλλά αποτελεί αυτό σκοπό, δηλαδή να μπω για να, ίσως για να νιώσω καλύτερα ή για να κάνω έτσι αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου. Μετά, σε επόμενο στάδιο, ταξινομητικά, έχουμε την κατάχρηση, δηλαδή ένα δυσπροσαρμοστικό μοτίβο που οδηγεί σε λειτουργική έκπτωση και γενικευμένη συνήθως δυσφορία. Το επόμενο στάδιο είναι η εξάρτηση. Με την έννοια αυτή, έτσι θα το περιγράψουμε, στην χρόνια διαταραχή καταναγκαστικής χρήσης που ενέχει την απώλεια ελέγχου και την συνέχιση της χρήσης παρά τις δεσμενείς συνέπειες. Και καταλήγουμε στο τελευταίο στάδιο που έχει να κάνει με τον εθισμό, δηλαδή με τον ορεθισμό εννοούμε την εξάρτηση στην συμπεριφορά αυτή που έχει συνήθως και μεγάλη βαρύτητα. Τώρα, το DSM-5 περιγράφει το εξής. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων, οι οποίοι και το χρησιμοποιούν ώστε να επικοινωνούν, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην εργασία τους και ούτω καθεξής. Όμως, πρόσφατες επιστημονικές αναφορές εστίασαν στην υπερανασχόληση που ορισμένοι να πτήσουν σε σχέση με συγκεκριμένες πλευρές του διαδικτύου και ειδικά τα διαδικτυακά παιχνίδια. Οι παίκτες αυτοί παίζουν καταναγκαστικά, αποσυρώμενοι από άλλα ενδιαφέροντα και η επίμονη και επαναλαμβανόμενη διαδικτυακή τους ενασχόληση επιφέρει κλινικά σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας και ψυχικό πόνο. Οι άνθρωποι αυτοί, με αυτή την κατάσταση, θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητά τους στην εργασία ή τις σπουδές λόγω του χρόνου που ξοδεύουν παίζοντας. Βιώνουν δε συμπτώματα απόσυρσης όταν παρεμποδιστούν από το παιχνίδι. Αυτή είναι η περιγραφή, όπως έτσι βρίσκεται στο DSM-5 αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζει λέγοντας ότι μελέτες προτείνουν πως όταν αυτά τα άτομα είναι εμβυθισμένα στο τεχνητό περιβάλλον των διαδικτυακών παιχνιδιών, ορισμένες νευροδιαβαστικές οδοί στον εγκέφαλό τους ενεργοποιούνται με τον ίδιο άμεσο και έντονο τρόπο που ο εγκέφαλος ενός εθισμένου σε χημικές ουσίες επηρεάζεται από την ουσία. Το παιχνίδι προκαλεί μια νευρολογική απόκριση που επιφέρει αισθήματα ευχαρίστησης και ανταμοιβής, με το τελικό αποτέλεσμα στις ακραίες περιπτώσεις να εκδηλώνει τόση συμπεριφορά εθισμού. Όμως, οι υπεύθυνοι της έκδοσης του DSM-5 καταλήγουν πως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για το φαινόμενο αυτό, προκειμένου έτσι να έχουμε ασφαλή και ασφαλέστερα συμπεράσματα για το αν μιλάμε για εθισμό ή όχι. Και βέβαια, κατά πόσο τα προτινόμενα κριτήρια μπορούν να ανιχνεύσουν με συνέπεια τα μοτίβα υπερβολικού διαδικτυακού παιχνιδιού, και πως τα κριτήρια αυτά δεν περιλαμβάνουν γενική χρήση του διαδικτύου, διαδικτυακό τζόγο, κοινωνικά δίκτυα. Όπως καταλάβατε, πια γίνεται μια προσπάθεια να δούμε τι γίνεται συγκεκριμένα με τα διαδικτυακά παιχνίδια. Γιατί κάπως για τον τζόγο έχουμε μια ήδη έρευνα σε σχέση με αυτό, όπως και με την υπερβολική ενασχόληση των εθισμών στο σεξ. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, με το να συμπεριλάβει την ίδια ταραχή στην τρίτη ενότητα του DSM-5, ελπίζει να ενθαρρύνει την έρευνα διελεύκανσης του κατά πόσο η κατάσταση αυτή θα έπρεπε να ενταχθεί στον εγχειρίδιο ως μια διαταραχή ή όχι. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα και εμπόδια στην ένταξη της προτινόμενης διαταραχής, όπου και εστίασε η ομάδα εργασίας, ήταν αυτό της ασυνέπειας στον ορισμό και της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των ερευνητών στα διαγνωστικά κριτήρια. Λοιπόν, αυτό το βρίσκουμε στο DSM-5 στην ενότητα 3 ως μια κατάσταση που χρήζει περαιτέρω κλινικής έρευνας και εμπειρίας, που έχει επίσης σημαντική λειτουργική έκπτωση και απαιτούνται 5 από τα 9 κριτήρια. Κάποια από τα προτινόμενα διαγνωστικά κριτήρια που σας ανέφερα προηγούμενα, σύμφωνα με το DSM-5, είναι η υπερανασχόληση. Δηλαδή σκέψεις, συνεχείς σκέψεις, σχεδόν αιμονικές, ακόμα και όταν δεν παίζει. Για παράδειγμα, πολύ συχνά οι γονείς περιγράφουν ή ακόμα οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν ότι μπορεί ένα παιδί να παίζει πούμε λίγες ώρες, αλλά είναι συνέχεια στο μυαλό του, ακόμα και στα διαλύματα, για παράδειγμα, το παιχνίδι στα διαλύματα στο σχολείο να έχει να κάνει κυρίως με το διαδικτυακό παιχνίδι.
και επαναλαμβανόμενες σκέψεις πότε θα επιστρέψω, πότε θα έρθω Σάββατο που θα μου αφήσουν, πότε θα τελειώσω τα αγγλικά, για παράδειγμα, ή τη δραστηριότητα για να μπω εκεί. Άλλο κριτήριο έχει να κάνει με την ανοχή. Μία διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη να αυξηθεί, να επεκταθεί το χρονικό διάστημα ενασχόλησης με το παιχνίδι, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, να ικανοποιηθώ και να ενθουσιαστώ. Αυτό είναι που μας αναφέρουν πολύ συχνά οι γονείς. Είτε δώσω μία ώρα, είτε δώσω πέντε ώρες, δεν είναι αρκετό. Πάντα θα θέλουν τα παιδιά παραπάνω. Άλλο κριτήριο αφορά ψυχολογικά συμπτώματα στέρησης, όπως άγχος, κινητική ανησυχία, ευερεθιστότητα, θυμός, ματέωση, θλίψη, όταν κανείς δεν είναι στο διαδίκτυο. Εδώ να σας πω λίγο ότι παρατηρείται πολύ συχνά όταν κανείς, ένας γονέας, χρειάζεται να πάρει το λάπτοπ, το παιχνίδι, το τάμπλετ, οποιαδήποτε έτσι κονσόλα παιχνιδιού. Πολλές φορές τα παιδιά θυμώνουν πάρα πολύ σε σημείο να φτάνουν ακόμα και να χτυπήσουν, να κάνουν μια επιθετική συμπεριφορά που δεν έτσι αρμόζει στο συγκεκριμένο παιδί, που είναι η πρώτη φορά που το βλέπει αυτό ένας γονέας. Και άλλο κριτήριο αναφέρεται στις ανεπιτυχείς προσπάθειες να σταματήσουν, να ελέγξουν ή να ελαττώσουν την ενασχόληση. Χρήση ώστε να αποφύγουν αρνητικά συναισθήματα, ενοχή, άγχος, κατάθλιψη. Παρατηρείται, τολμώ να πω ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ότι πολλές φορές το διαδικτυακό παιχνίδι λειτουργεί ως καταφύγιο, έτσι, για να κάνεις να ανακουφιστεί, να νιώσει καλύτερα, ακόμα και να λειτουργήσει και εξορροπιστικά, το βλέπουμε πολύ συχνά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην έτσι έχει πλούσια κοινωνική ζωή, να μην νιώθει ότι ανήκει πολύ στην ομάδα των συνομιλίκων, που όλοι ξέρουμε πόσο σπουδαίο είναι για την εφηβική ηλικία, να βρίσκει έναν τρόπο μέσα από το διαδικτυακό παιχνίδι να αντλήσει αυτό το αίσθημα του ανήκει. Επίσης, συνεχιζόμενη χρήση παρά την επίγνωση των αρνητικών επιπτώσεων σε σημαντικούς τομείς ζωής. Συνεχίζω να παίζω ενώ ξέρω ότι δεν έχω περάσει κανένα μάθημα στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου ή ενώ κοντεύω να μείνω από τις απουσίες στο γυμνάσιο. Εξαπάτηση, συχνό και αυτό, δηλαδή ψέματα σχετικά με τη χρήση ή τη διάρκεια χρήσης. Η χρήση επικρατεί με απώλεια ενδιαφέροντος σε άλλες κοινωνικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Δηλαδή, επιλέγω, προτιμώ πια, ενώ υπήρχαν παλιά άλλες δραστηριότητες από τις οποίες μπορεί να δηλούσε κανείς χαρά και ικανοποίηση, όπως για παράδειγμα κάποιο χόμπι για τα παιδιά, μπάσκετ, χορό, οτιδήποτε, να προσπαθούν, να προτιμούν να βρίσκουν δικαιολογίες, να σταματήσουν αυτές τις δραστηριότητες προκειμένου να έχουν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Και βέβαια σύγκρουση, όπως σας περιέγραψα και προηγουμένως, που οι συγκρούσεις αυτές έχουν βέβαια και τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών σχέσεων ή σχολικών επαγγελματικών ευκαιριών. Τώρα όμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε μάλλον άλλη άποψη και το Μάιο του 2018 εισήγαγε τον όρο «Εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια» στην ανανεωμένη έκδοση των χειριδίου ψυχιατρικών διαταραχών, δηλαδή στο ICD-11. Έτσι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια αποτελεί πια ξεχωριστή κλινική οντότητα. Οι προβληματισμοί τώρα που έχουν να κάνουν με αυτά που σας περιέγραψα περισσότερο έχουν να κάνουν κυρίως με το εάν και κατά πόσο το διαδικτυακό παιχνίδι είναι κοινωνικά αποδεκτό σε αντίθεση με τις ουσίες και τον τζόγο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο σχεδόν όλοι παίζουν, πια παρατηρείται και οι γονείς να παίζουν μαζί με τα παιδιά, νέοι γονείς, 40, 45 ετών, 30 ετών, να παίζουν μαζί οι περισσότερες ώρες από κάποιο από το παιδί τους. Κίνδυνος παθολογικοποίησης οποιασδήποτε δραστηριότητας προκαλεί ευχαρίστηση και αυτός είναι ένας άλλος προβληματισμός, δηλαδή κατά πόσο όλα πια είναι ψυχιατρικοποιημένα, οι καθημερινές δραστηριότητες και είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί και εκεί ένας διαχωρισμός και κίνδυνος βέβαια υπερδιάγνωσης. Τώρα τι γίνεται συγκεκριμένα με τα βιντεοπαιχνίδια και το αίσθημα επιβράβευσης και ανταμοιβής που αντλούν κυρίως οι παίκτες παίζοντας τα συγκεκριμένα ή κάποια βιντεοπαιχνίδια. Οι μελέτες που διεξήχθησαν σχετικά με τις συμπεριφορικές εξαρτήσεις βρήκαν ότι οι εθισμένοι κινητοποιούνται από υψηλές ανταμοιβές και τείνουν να αγνοούν τις αρνητικές συνέπειες με αποτέλεσμα δυσκολία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη στάση ανάληψης κινδύνου.
Είναι γνωστό έτσι αρκετά στους ψυχιάτρους και στους νευρολόγους ότι όταν ο παίκτης παίζει κάποιο διαδικτυακό παιχνίδι, απελευθερώνει την ντοπαμίνη. Το σύστημα ανταμοιβής reward system ενεργοποιείται από τους νευρώνες που απελευθερώνουν ντοπαμίνη όταν περιμένουμε να λάβουμε μια ανταμοιβή. Και να θυμίσουμε εδώ ότι η ντοπαμίνη θεωρείται ο νευροδιαβιβαστής της χαράς έτσι, και της ευχαρίστησης που ενισχύει τις αναμνήσεις που σχετίζονται κυρίως με την ανταμοιβή. Ακόμα, σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται να ενισχύει τις συνάψεις, τις διασταυρώσεις δηλαδή, όπου οι νευρώνες περνούν μηνύματα στον εγκέφαλο, στο κέντρο μάθησης και μνήμης του εγκεφάλου, που είναι ο υπόκαμπος. Τα βιντεοπαιχνίδια, βέβαια, έτσι, όλους τους σχεδιασμούς έχουν να κάνουν με αυτό. Και εμείς ακόμα αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε ένα βιντεοπαιχνίδι και να παίξουμε, θα δούμε ότι έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο παίκτης να νιώθει ενθουσιασμό και μια αδερική διέγερση. Δηλαδή, κάπως και ένα, έτσι, μια αδρεναλίνη να νιώθει κανείς και ένα μικρό στρες. Αυτό πώς γίνεται, κυρίως το καταφέρνουν τα βιντεοπαιχνίδια με το να δίνουν συνεχείς ανταμοιβές για την προσπάθεια που κάνει ο παίκτης, κάτι που οδηγεί τον εγκέφαλο να παράγει διαρκώς ντοπαμίνη. Όσο ο παίκτης παίζει περισσότερα παιχνίδια, ο εγκέφαλος αναζητά την παραγωγή της ντοπαμίνης, αλλά το μόνο πράγμα που φαίνεται να το κάνει αυτό είναι να παίζει όλο και περισσότερο το αγαπημένο παιχνίδι. Γι' αυτό είναι που βλέπαμε και πριν ότι δεν υπάρχει στα κριτήρια όλα που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι η ανοχή. Δεν υπάρχει έτσι ένα όριο στην άντληση της ικανοποίησης. Αυτή η έκρηξη ντοπαμίνης και η αίσθηση ολοκλήρωσης από την επίτευξη ενός στόχου που έχει τεθεί από το ίδιο το παιχνίδι τον παίκτη είναι αυτό που τον κάνει να επιστρέφει. Δηλαδή, θέλω διαρκώς να είμαι εκεί ξανά και ξανά προκειμένου να νιώσω αυτό το αίσθημα ολοκλήρωσης. Μπορεί όμως, όπως είπαμε και πριν, να λειτουργεί ως καταφύγιο, δηλαδή να είναι και μια παρηγοριά όταν αυτή η αίσθηση επιτεύγματος λείπει από τη ζωή του παίκτη. Εδώ καλό είναι να τονίσουμε ότι η ανταμοιβή στα βιντεοπαιχνίδια έρχεται άμεσα και γρήγορα σε αντίθεση με τις άλλες πλευρές της ζωής. Σκεφτείτε λιγάκι, ειδικά για ένα παιδί, πόσο δύσκολο να του έτσι μεταφέρουμε τις συνέπειες της πράξης του, ή ότι θα πρέπει να διαβάσει, ή ότι θα πρέπει να κάνει κάτι για να αντλήσει αυτήν την ικανοποίηση σε βάθος χρόνου. Ενώ στο βιντεοπαιχνίδι αυτό έρχεται άμεσα και γρήγορα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι το σύστημα ανταμοιβής των video games παρέχει έναν τρόπο να δώσει κάτι πίσω στους παίκτες για τον χρόνο και για τον κόπο που ξόδεψαν στο παιχνίδι. Είναι η ανταμοιβή τους δηλαδή αυτή. Και αυτό είναι και το κλειδί για την τόνωση της αφοσίωσης και της ενίσχυσης των παικτών και η δυσκολία τους να το αφήσουν. Τώρα, εμείς βλέπουμε ότι πειράζουν πάρα πολύ τα παιδιά. Δεν σας κρύβω ότι σας είπα και πριν ότι η γραμμή βοήθειας λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και κρατάμε στατιστικά έτσι κάθε χρόνο ανάλογα με τις κλήσεις και τις αναφορές που έχουμε. Η Ελλάδα για κάποιο λόγο έχουμε τις περισσότερες κλήσεις ό,τι αφορά την υπερβολική χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών και κοινωνικών δικτύων σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου βέβαια δουλεύουν με άλλα θέματα όπως έχουν να κάνουν με το sexting ή τον εκφοβισμό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε γιατί επηρεάζουν τόσο πολύ τα παιδιά και γιατί αυτό το πράγμα αποτελεί την καυτή πατάτα στην ελληνική οικογένεια αυτή τη στιγμή και με μια αυξανόμενη τάση, ειδικά από την πανδημία και μετά, που όλοι μας μικροί και μεγάλοι και ειδικά από πολύ μικρές ηλικίες και αυτό είναι η πρώτη φορά που το είδαμε στα χρονικά παιδάκια από 3 και 4 ετών, να σας θυμίσω ότι κάνουν τηλεκπαίδευση και 4 ετών, να γνωρίζουν το διαδίκτυο σαν έναν τρόπο να περάσουν καλά, να ψυχαγωγηθούν, να παίξουν παιχνίδια, να επικοινωνήσουν. Και πώς τώρα νομίζω ότι κάπως πάμε να μαζέψουμε τα απόνερα που ακόμα αυτό δεν έχει ρυθμιστεί, δεν έχει έρθει σε μια ισορροπία ακόμα. Ο προμετωπιός λόγος, λοιπόν, που είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων και την κρίση, δεν έχει ακόμα στα παιδιά αναπτυχθεί πλήρως. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, νομίζω από τα 20 έτη και μετά αναπτύσσεται πλήρως. Ο σχεδιασμός των βιντεοπαιχνιδιών και απελευθέρωση ντοπαμίνης, μάλλον ένας πολύ, πολύ δυνατός συνδυασμός για να αντισταθούν και τα παιδιά. Τους αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ φυσιολογικό δηλαδή που τους αρέσει. Δεν χρειάζεται να τα ενοχοποιούμε γι' αυτό. Τώρα, σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2005, αναφέρει ότι τα βία βιντεοπαιχνίδια απενεργοποιούν το προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου σε μεγάλο βαθμό και αυτό δυσκολεύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επηρεάζει σημαντικά τις ενέργειες
Γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει τον εθισμό στα παιχνίδια. Δεν είμαστε δηλαδή σε θέση σε αυτήν την ηλικία να μπορώ να πάρω υπεύθυνες αποφάσεις για τη ζωή μου και για το πόσο και αν θα παίξω. Και γι' αυτό χρειάζεται έτσι μια πολύ μεγάλη βοήθεια από όλους γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς. Εδώ στη διαφάνεια αυτή θα δείτε κάποια από τα πιο δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια, έτσι τα έβαλα για να τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας, καθώς φαίνεται ότι τα ανταγωνιστικά παιχνίδια, έτσι, τα πιο βία, τείνουν να απελευθερώνουν ακόμα περισσότερη ντοπαμίνη, επειδή είναι γεμάτα με δράση και γρήγορο ρυθμό που ενθουσιάζει τον παίκτη. Και τα τρία αυτά παιχνίδια που σας έχω από κάτω, με βάση την εμπειρία μας, είναι αυτή τη στιγμή που είναι λίγο τα πιο διάσημα, που, τα πιο δημοφιλή, που δημιουργούν έτσι συμπεριφορές εξάρτησης στα παιδιά, όπως είναι το Call of Duty, το οποίο επιτρέπεται από 16 τον και πάνω. Το GTA, Grand Theft Auto, το οποίο είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι για ενήλικες, θέλω να τονίσω, για από 18 ετών και πάνω. Ωστόσο, πάρα πολύ δημοφιλές και σε παιδιά δημοτικού, δυστυχώς. Και βέβαια το γνωστό σε όλους μας Fortnite, που έτσι μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά τα τελευταία χρόνια. Κλείνοντας, έτσι περισσότερο σαν σκέψεις ήθελα να το βάλω. Καθώς έχουμε νέες προκλήσεις όσο περνάει καιρός. Καλά τα λέμε με τον εθισμό, τι έγινε, τι δεν έγινε, αν θα μπει στο DSM ή όχι. Αλλά τώρα είμαστε αυτή τη στιγμή κοινωνικά, νομίζω, και ιστορικά σε ένα μεταβατικό σημείο, καθώς αργά και σταδιακά μπαίνει στη ζωή μας το μέτα, το μετασύμπαν. Θα το έχετε όλοι ακούσει, ακόμα είναι στα σπάργανα όλο αυτό. Αλλά επειδή κάναμε μια συνάντηση, έτσι, όλες οι γραμμές βοήθειας με το ΜΕΤΑ, ας πούμε, φάνηκε το εξής, ότι αυτό έχει δρομολογηθεί να γίνει, δηλαδή όλοι θα είμαστε κάπως σαν avatar πια, όλη η εμπειρία που θα έχουμε στο διαδίκτυο, είτε είναι κοινωνικά δίκτυα, είτε είναι εκπαίδευση, ακόμα και τα συνέδρια αυτό που κάνουμε, κύριε Γιωτάκο, σε λίγα χρόνια θα είμαστε avatars μέσα, θα φοράμε αυτά τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας και θα μιλάμε σαν ολογράμματα. Αυτό είναι το επόμενο που έρχεται και δεν είναι πολύ μακριά, δηλαδή ίσως και σε 5-6 χρόνια έχουν ήδη ξεκινήσει. Όμως όλο αυτό έχει ξεκινήσει χωρίς καμία επιστημονική έρευνα. Και όταν το ρωτήσαμε αυτό, δεν υπάρξει καμία επιστημονική έρευνα σε σχέση με το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό σε ένα αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ψυχιατρική, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στον εθισμό. Οπότε σίγουρα είναι μια πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η επιστημονική κοινότητα στο μέλλον. Σας αναφέρω εδώ και το TikTok ως έτσι ένα πολύ δημοφιλές αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν έχετε. Ίσως το έχετε παρατηρήσει ότι κάπως κανείς δυσκολεύεται πάρα πολύ να αφήσει το δάχτυλό του από το να κάνει scroll διαρκώς από το ένα βίντεο στο άλλο. Ταλαιπωρεί αρκετά τα παιδιά και τους εφήβους που σίγουρα χρειάζεται έτσι ένα πλαίσιο ίσως να οριοθετηθεί. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή σκέψεις.